είμαστε έτοιμοι για ένα καλοκαιρινό reading vlog. Ξεκινάμε το βιντεάκι μας με ανάγνωση του Once Upon a Broken Heart το 2, δηλαδή το The Ballad of Never After, και είμαι στο τέλος και έχω πάθει σοκ και είπα θα ξεκινήσω το reading vlog την ώρα που διαβάζω τις τελευταίες σελίδες και θα σας πω τις αντιδράσεις μου. Μπορεί να μην το έχω διαβάσει από την αρχή, αλλά σίγουρα θα το τελειώσω και θα μπορέσω να σας πω περισσότερα. Οπότε πάμε να δούμε. Είμαστε στα τελευταία κεφάλαια με τη Φρόσο, η οποία Φρόσο τώρα λείπει. Δεν ξέρω που είναι και δεν μου απαντάει, αλλά εγώ είμαι σε μια κατάσταση σοκ. Έχει γίνει. Καλά, έχουν γίνει πάρα πολλά στις τελευταίες σελίδες. Τελειώσα το κεφάλαιο 43 και είμαι σε φάση heartbroken. Heartbroken. Πού άγχος να δω πώς θα συνεχιστεί και τι θα γίνει τώρα. Stay with me. Έρχομαι με updates. Κεφάλαιο 46 και δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Έγινε στο τέλος του 46. Πρέπει να πάω να συνεχίσω. Σοκ. Τώρα κατάλαβα γιατί τα κεφάλαια είναι περίεργα. Σοκ. Σοκ, 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 σοκ. Έχουν μείνει δύο κεφάλαια πριν το τέλος και είμαι σε κατάσταση σοκ. Τι γίνεται? Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η σκηνή που έχω σταματήσει. Επιστρέφω. Και μάλλον επιστρέφω με broken heart. Okay, το τελείωσα. Τι ήταν αυτό? Εντάξει, ήταν τέλειο βιβλίο. The Ballad of Never After. Πραγματικά τέλειο βιβλίο. Πραγματικά τέλειο βιβλίο. Το τέλος ήταν φανταστικό. Φανταστικό. Ανυπομονώ να δω τι θα γίνει στο τρίτο. Νομίζω είναι και το τελευταίο. Έτσι νομίζω. Οφ, τι τέλος ήταν αυτό? Σοκ. Σοκ τεράστιο. Σοκ. Εντάξει, υπάρχει ένας χαρακτήρας που πραγματικά θέλω να τον μπλακώσω στο ξύλο. Μιλάμε για πολύ ηλίθιο. Ο Τζακς, ένας μοναδικός θεός σε αυτό το βιβλίο. Η Ευάντζελιν, το χαβά της, πραγματικά, ό,τι να είναι. Αλλά την αγαπώ, είναι γλυκιά, είναι καλούλα. Περιμένουμε ανυπομονησία το τρίτο, τον Οκτώβρη. Για να πω και την αλήθεια μου, στην αρχή δεν είχα τόσο ενθουσιασμό με το βιβλίο. Μου άρεσε, πέρναγα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ήταν ας πούμε το βιβλίο το «Oh, wow, φανταστικό, τρομερό, που δεν έχω ξαναδιαβάσει τίποτα παρόμοιο και ανυπομονώ», καθώς προχώρα για το βιβλίο. Έτσι και εγώ άρχισα να το αγαπάω περισσότερο και να πορώνομαι, δηλαδή, από τη μέση και μετά, από τότε που άρχισα να ψάχνω τα πετράδια. Απλά, σοκ, wow, ήταν όλες σκηνές, μία και μία, η δράση ήταν φανταστική, οι χαρακτήρες ήταν υπέροχοι, όλο ήταν φανταστικό. Φανταστικό και ειδικά το τέλος, εντάξει, δεν έχω λόγια για το τέλος. Το τέλος ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει, ήταν απέχτο. Απέχτο. Είμαι εδώ και 10 λεπτά που έχει βγει το εξώφυλλο της Σάρα για το Crescent City 3. Έχει βγει κυριολεκτικά 10 λεπτά. Έχω ανεβάσει story, σοκ, σοκ. Είμαι λίγο επιθετική, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Παιδιά, σας αφήνω εδώ να το δείτε. Είναι τέλειο. Σχολιάστε μου σας παρακαλώ πόσο τέλειο είναι. Σχολιάστε μαζί μου πόσο τέλειο είναι. Δεν ξέρω αν βλέπετε τις λεπτομέρειες. Το αστέρι στο κεφάλι, στο λαιμό, το τέτοιο. Τέλειο. Τέλειο, παιδιά. Είναι τέλειο. 30 Ιανουαρίου δεν έρχεται αρκετά γρήγορα. Αλήθεια. Δεν αντέχω. Είμαι πάρα πολύ. Σήμερα είναι μια καλή μέρα. Σήμερα, παιδιά, είναι μια πολύ καλή μέρα. Τελείωσα τέλειο βιβλίο. Πάω να δω Μπάρμπι. Βγήκε το εξώφυλλο της Σάρα. Εντάξει, σταματάω να ηρεμήσω. Ναι, ηρεμήσω, έχουν περάσει μόνο 10 λεπτά. Ούτε για το δικό μου βιβλίο δεν κάνω έτσι. Σαντ. Για να πω για την ταινία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είχε και γέλιο, ήταν και συγκινητική. Και είχε και πολλά έτσι βαθιά μηνύματα που παίρνεγε. Και αξίζει να πάτε να τη δείτε. Και γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μας είχε και δωράκια. Είχε να βγάλουμε και φωτογραφίες στο κουτί της Barbie. Είχε μέσα και σκουέψη όταν μπαίναμε, μας κυρνάγανε κτλ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Λίγο καιρό πριν σας είχα πει στα stories μου ότι αλλάζουν αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Και ένα από αυτά είναι ότι μετακομίζω. Τέλος πάντων, σήμερα είναι μια μέρα που έχουν τελειώσει. Αν όχι όλα, σχεδόν όλα, δηλαδή το 98% από το σπίτι, οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδικασία και είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, οπότε έχω ξεκινήσει να μαζεύω, να καθαρίζω, να πλένω και τα σχετικά μου.
Είναι πάρα πολύ πρωί, θα πάω και για ένα μπανάκι, θα σας πάρω μαζί μου. Σήμερα ξεκινάω το Συνέβη ένα καλοκαίρι από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος και πραγματικά ανυπομονώ. Το ξεκινάμε με τη From Sophie with Love. Η αγάπη, η Clockwork Books μας έχει πει τόσο πολλά πράγματα γι' αυτό, οπότε ανυπομονώ. Είμαι σαν την τρελή, έχω υδρώσει, τα μαλλιά μου είναι όπως να είναι και προβλέπονται ακόμη πάρα πολλές μέρες. Είναι ωραία διαδικασία όμως, επιμένω. Έχω έρθει για μπάνιο και έχω πάρει και το βιβλιαράκι μου μαζί, το Συνέβη ένα καλοκαίρι που διαβάζουμε με το σοφάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Έφτασα στο κεφάλαιο 10 χωρίς να το καταλάβω. Είναι περίπου σελίδα 100 κάτι. Φανταστικό, φανταστικό. Είναι απίστευτα καλοκαιρινό. Κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει πολύ γέλιο, παιδιά. Η Πάιπερ είναι μια μικρή θεούλα, αλλά και η αδελφή της η Χάνα δεν χάνει καθόλου από το spotlight. Είναι πραγματικά φανταστική. Ο καπετάνιος μας είναι ένας μικρός θεούλης. Δεν ξέρω, το αγαπώ, παιδιά. Και που λέτε, ο Μπρένταν είναι τελείως γκράμπι. Η Πάιπερ είναι full sunshine. Και μ' αρέσει που παρόλο είναι αυτό το κακομαθημένο. Είναι καλομαθημένες, ας το πούμε έτσι. Δεν το βάζουν κάτω και προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να βγάλουν εις πέρας αυτήν την αποστολή, ας το πούμε, για αυτούς τους τρεις μήνες σε αυτή τη μικρή πόλη, η οποία μικρή πόλη είναι από τις αμερικάνικες μικρές πόλεις που βλέπουμε σειρές και ταινίες, οπότε καταλαβαίνετε όλο το vibe, όλο το κλίμα, όλο αυτό το καλοκαιρινό έτσι, αυτή την καλοκαιρινή αίσθηση. Αυτά τα έλεγα προς το παρόν και πάω να απολαύσω το μπάνιο μου και να σας κάνω update μετά. Έχω βάλει μάσκα στα μαλλιά μου για να μαλακώσουν πριν κάνω μπάνιο. Θα το αφήσω εκεί κανένα 20 λεπτό. Πάντα το κάνω όταν γυρνάω από θάλασσα, γιατί ξέρετε πάρα πολύ και από τον ήλιο και από το αλάτι και από όλα. Οπότε το βάζω για να είναι μαλακά. Θα διαβάσω λίγο περισσότερο από το Συνέβη ένα καλοκαίρι. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας μιλήσω λίγο γι' αυτό. Και θα μαζέψω λίγο το δωμάτιό μου. Γιατί πρέπει να δω ποια πράγματα θα πάρω μαζί μου, συγκεκριμένα ποια βιβλία. Γιατί για αρχή δεν θα τα πάρω όλα, δεν μπορώ να τα πάρω όλα, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Οπότε έρχεται βίντεο unhaul, θα δούμε. Αλλά ναι, ναι, είναι ευκαιρία να κάνω λίγο δουλίτσα και να μαζέψω κάποια πράγματα και μετά ίσως γράψω λίγο, θα δω τι θα προλάβω. Λοιπόν, θα πάρω σίγουρα όλα τα βιβλία που είναι εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία για να τα βάλω μαζί στο ίδιο ράφι. Πιστεύω θα είναι το πιο τέλειο ράφι ever, οπότε Stone Blind, που είναι και ένα υπέροχο δώρο από τον αγαπημένο μου Φάνη. Θα πάρω οπωσδήποτε τα Lore Olympus. Περιμένω και το τέταρτο τώρα και επειδή έχουμε φιγούρες του Άδη από τον Ηρακλή, το παιδικό, Funko Pop, θα τα βάλω από κάτω και θα βάλω τον Άδη από πάνω. Θα είναι τέλειο, τέλειο, τέλειο. Γενικά τα περισσότερα hardback θα τα πάρω. Άντε να αφήσω ένα-δύο πίσω. Απλά θέλω να δω σίγουρα ποια θα πάρω πρώτα. Πολλά γενικά ακολουθούν την ελληνική μυθολογία, αλλά λίγα είναι αυτά που όντως ακολουθούν μύθους. Και αυτά σίγουρα θέλω να τα βάλω μαζί. Την Πανδώρα, ας πούμε, την Αριάδνη. Και μετά θα κολλήσω κάποια βιβλία τα οποία είναι εμπνευσμένα από την μυθολογία. Βλέπετε το Lies We Sing με υπέροχο εξώφυλλο του The Sun. Αγαπώ αυτό, βέβαια είναι και εμπνευσμένο από γερμανική ιστορία. Αλλά μου κάνει πολύ έτσι Greek mythology, οπότε θα το βάλω μαζί. Ακόμη και αν δεν είναι απόλυτα. Αυτό το σας έχω δείξει και τις υπέροχες σελίδες. Πρέπει να σας έχω δείξει. Άλλο ένα βιβλίο που πραγματικά ανυπομονώ τόσο πολύ να πάει φθινόπωρο για να το διαβάσω επιτέλους είναι το Thread the Needle. Το έχω πάρα πολύ καιρό. Είναι full magic core. Είναι η πρωταγωνίστρια η οποία έχει μαγεία και δεν ξέρει αν η μαγεία της είναι όντως κάτι καλό ή αν είναι μια κατάρα. Μιλάμε για secret societies, μιλάμε για βιβλιοθήκες μυστικές, για μαγαζιά που πουλάνε αναμνήσεις. Μιλάμε για ένα βιβλίο γεμάτο μαγεία, το βλέπουμε και με το εξώφυλλο και έρωτα. Magic and love, love and magic, they destroy everything in the end. Στο Λονδίνο τοποθετημένο, αλλά σε ένα διαφορετικό Λονδίνο από αυτό που έχουμε, γιατί μαθαίνουμε τη μαγεία που κρύβεται στο Λονδίνο. Και ναι, θα είναι παιδιά υπέροχο για το φθινόπωρο. Παιδιά, sorry, αλλά έκανα μπάνιο και μετά λέω, αφού έκανα μπάνιο,
ετοιμαστώ. Για ένα βιντεάκι για το YouTube, οπότε είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για το συνέβη ένα καλοκαίρι που σας το λέω τόσες μέρες. Καταρχήν έγινε το πιο απέσιο πράγμα στην παραλία. Δεν ξέρω πώς, αλλά δείτε. Να στεναχωρηθείτε λίγο μαζί μου. Παιδιά, δεν ξέρω πώς ξεκόλλησε και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί το λατρεύω τόσο πολύ αυτό το βιβλίο. Τέλος πάντων. Είμαστε λοιπόν στο συνέβη ένα καλοκαίρι και ακολουθούμε την Piper. Η Piper είναι η πρωταγωνιστριά μας, είναι καλομαθημένη όπως είπαμε. Τα έχει όλα έτοιμα από τον πατριό της. Και πηγαίνει σε όλα τα πάρτι του Hollywood, σε όλα τα γκαλά, τα πάντα όλα. Έχει καινούργια ρούχα, έχει κάποιον συνέχεια να τη μεταφέρει, παίρνει ό,τι θέλει, δεν σκέφτεται τα λεφτά, δεν σκέφτεται το φαγητό, τα έχει όλα έτοιμα. Μέχρι που μια μέρα κάνει κάτι και ο πατριός της αναγκάζεται να την τιμωρήσει. Και της λέει ότι για 3 μήνες θα πας στο χωριό του πατέρα σου και να μάθεις και τις ρίζες σου, αλλά να μάθεις να ζεις και μόνη σου. Η αδερφή της η Χάνα, ωστόσο, δεν είναι διατεθειμένη να την αφήσει να το περάσει αυτό μόνη της, οπότε πάει μαζί της. Έτσι λοιπόν, η Piper και η Χάνα πάνε στην μικρή πόλη του πατέρα τους και παθαίνουν ένα μικρό πολιτισμικό σοκ. Καταρχήν βάζουν φωτιά να μαγειρεύουν. Βλέπουν ποντίκια και νόμιζαν ότι είναι χαριτωμένα, αλλά πολύ γέλιο σκηνή. Εντάξει, η Piper η ζωή της αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε πολύ λίγες εβδομάδες και είναι σίγουρα τρομακτικό όλο αυτό, αλλά και exciting. Τα βγάζει πέρα παραδόξως, κρατάει αυτή τη φωτεινή μπάλα ενέργειας που την περιβάλλει και είναι ο πιο χαρούμενος και διασκεδαστικός άνθρωπος που έχω διαβάσει τελευταία, οπότε καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα κυλάει αυτό το βιβλίο. Είναι απίστευτο, παιδιά, το λατρεύω. Έχει ξεκινήσει το romance. Η αγάπη είχε πει στο βίντεο της ότι είναι insta love και το φοβόμουν. Γιατί προσωπικά δεν τα μπορώ καθόλου τα insta love. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο δεν μου κάνει τόσο insta love εμένα. Ναι, μεν το ενδιαφέρον έχει ξεκινήσει γρήγορα και τα σχετικά. Αλλά το ενδιαφέρον έχει ξεκινήσει γρήγορα. Βλέπουμε ότι ο ένας αρέσει στον άλλον, που αυτό δεν είναι παράλογο, είναι λογικό, συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας. Αλλά γενικά δεν έχει γίνει κάτι ακόμη smart κτλ. Είμαι στο κεφάλαιο 13, αλλά προμηνύει πολλά, θα πω. Και θα έχουν και τέλεια χημία, ήδη έχουν, παρόλο που δεν έχουν κάνει ακόμη τίποτα, νιώθουμε αυτό το vibe του θέλω να είμαι με εκείνον, θέλω να φιληθώ, θέλω να κάνω πράγματα. Οπότε ανυπομονώ για αυτές τις στιγμές όποτε έρθουν. Αυτά παιδιά προς το παρόν. Θεωρώ αύριο με τη Σοφία θα το έχουμε τελειώσει, οπότε θα έρθω να σας πω περισσότερα και πώς καταλήγει η ιστορία τους και όλα αυτά, χωρίς spoilers εννοείται. Έχω σκάσει, πεινάω άπειρα, αλλά άξιζε παιδιά. Γιατί πήρα κάτι πολύ ωραία παπούτσια. Βέβαια είδα κάτι άλλο που μου άρεσαν λίγο περισσότερο, αλλά ήταν βραδινά και δεν θα μπορούσα να το φοράω στη δουλειά. Οπότε ναι, πήρα αυτά, θα σας τα δείξω. Είναι αυτά, είναι κλασικά, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Ήθελα να έχουν μόνο το γύρω γύρω, χωρίς να κάνουν χ στη μέση, αλλά δεν υπήρχε. Αλλά μου αρέσουν. Όσο περιμένω το φανταστικό μου λάπτοπ να ανοίξει, το πιο γρήγορο λάπτοπ, μπας και εξιωθώ να γράψω λίγο σήμερα γιατί χθες δεν, είπα να κολλήσω αυτό. Δεν ξέρω ακόμη αν φταίει η ζέστη, αν φταίει το τυπογραφείο, εκδοτικός, δεν ξέρω. Πάντως εγώ έτσι δεν θα το αφήσω, θα το κολλήσω και θα σας πω και τι έκανα σήμερα, γιατί από το πρωί δεν σας έχω κάνει ούτε ένα update. Λοιπόν, αρχικά σηκώθηκα το πρωί να πάω πάλι 9 η ώρα για μπάνιο, μόνο που σήμερα είναι Κυριακή. Και Κυριακή στις παραλίες γίνεται πανικούλης, γιατί όχι μόνο εγώ είμαι η έξυπνη που σκέφτηκα να πηγαίνω 9 η ώρα το πρωί για να προλαβαίνω να κάνω κανένα μπάνιο, το σκέφτηκαν και άλλοι. Και αυτοί οι άλλοι λοιπόν πήγαν και αυτοί 9 η ώρα το πρωί και είχε τρελό κόσμο, οπότε είπα ότι εντάξει, δεν πρόκειται εγώ τώρα να κάτσω εδώ να περιμένω 100.000 άτομα να κάνουν μπάνιο, οπότε ούτε εγώ έκανα και γύρισα σπίτι μου. Έκανα πραγματάκια, γύρισα 2 βιντεάκια για το YouTube. Αυτή τη στιγμή που θα βλέπετε θα πρέπει να έχει ανέβει ήδη, ένα άλλο, το δεύτερο δεν ξέρω αν θα έχει ανέβει, η αλήθεια είναι. Το κόλλησα και περιμένω λίγο να κολλήσει. Είδα, παιδιά, έχω κολλήσει με τον Gossip Girl. Παλιά το έβλεπα όταν ήμουν, νομίζω, λύκειο. Ναι, στο λύκειο το έβλεπα. Το είχα ξεκινήσει τότε. Μέχρι τότε δεν το είχα δει και δεν είχα φάει ούτε ένα spoil. Μέχρι που κάποια στιγμή εκεί στην τρίτη σεζόν ψιλοβαρέθηκα. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να ήμουν σε άλλο mood. Και το ξεκίνησα τώρα από την τρίτη σεζόν από εκεί που είχα μείνει. Και κόλλησα.
κόλλησα. Δεν ξέρω γιατί το Gossip Girl μου βγάζει τέρμα καλοκαιρινά vibes, όπως και το Sex and the City, ίσως επειδή αυτά τα δύο έτσι ψηλό, όχι μοιάζουν, αλλά έχουν έτσι μια παρόμοια θεματική. Πολύ κοντά στο Sex and the City ήταν το The Bold Type του Netflix, πάρα πολύ ωραία σειρά, να τη δείτε παιδιά αν δεν την έχετε δει. Σίγουρα να έχω τελειώσει το Συνέβη ένα καλοκαίρι, είμαι πάρα πολύ κοντά στο τέλος, είμαι γύρω στη 405 σελίδα και όλες είναι 420. Οπότε το έχω πιστεύω σήμερα, να σας πω και σας περισσότερο. Θέλω να συζητήσουμε κάποια πράγματα σε αυτό το vlog, γιατί έγινε ένα σχόλιο στο TikTok μου, όχι κακό, όχι αρνητικό, τίποτα, απλά ήταν ένα σχόλιο που με έκανε να θέλω να μιλήσω για κάποια θέματα στο Bookstagram και στη χώρα του βιβλίου και γενικά. Οπότε θα ήθελα να κάτσω να το κάνουμε, ίσως και τώρα. Πάντως θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας γι' αυτό, οπότε όταν θα έρθει η ώρα θα περιμένω να μου σχολιάσετε και να μου πείτε πράγματα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για δύο πράγματα. Πρώτα να σας δείξω το βιβλίο που μου ήρθαν από τις εκδόσεις Ψυχογιός και είναι τα τρία πρώτα βιβλία της σειράς στην Άρνια. Τώρα που βγαίνει και στο Netflix η σειρά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά η σειρά Νάρνια γίνεται σειρά στο Netflix. Είπα ότι θέλω να διαβάσω τα βιβλία, γιατί είχα μικρή τα 2, το 2 και το 3, και τα είχα διαβάσει, αλλά δεν είχα καταλάβει πολλά, γιατί ήταν το 2 και το 3, δεν είχα δει και τις ταινίες τότε. Οπότε, λέω τώρα θα το κάνω σωστά. Και ζήτησα από τις εκδόσεις Ψυχογιός τα βιβλία και μου τα έστειλαν. Αν μου αρέσουν τα 3, θα ζητήσω και τα επόμενα 3. Σκέφτομαι να κάνουμε ένα mini reading vlog σαν αυτό εδώ. Οπότε, ναι, θα το δω. Άμα το θέλετε, πείτε μου στα σχόλια. Και σε άλλα νέα, αύριο ξεκινάω το Light Lark με υπέροχη παρέα. Την Χριστίνα, την Αθηνά και τη Βασιλική. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Το hype είναι στο Θεό για αυτό το βιβλίο. Οπότε, εύχομαι να είναι καλό, γιατί είμαι αυτή τη στιγμή σε μια φάση που θέλω κάτι δυνατό, ένα πολύ καλό, ωραίο φάνταση. Πάμε να συζητήσουμε και να κάνουμε ξεσκαρτάρισμα τα αυτοκόλλητά μου και τις φραγίδες μου και όλα τα πράγματα που έχω για bullet journaling. Γενικά, πολύ καιρό πριν έκανα bullet journaling, έχω ανεβάσει και δύο βιντεάκια, αλλά δεν είχα δει ότι ο κόσμος σε ενδιαφερόταν, οπότε δεν ξαναέκανα άλλα. Έκανα και μερικά στο TikTok και πήγαν πολύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που σας ενδιαφέρει, όταν θα ξανακάνω, μεγάλη μου χαρά να το ανεβάσω. Οπότε τώρα ήρθα να φτιάξω το πολύ σκονισμένο κουτί μου, να το αναθεωρήσω και επειδή μετακομίζω να δω τι θα πάρω μαζί μου. Καταρχήν ανακαλύπτω ότι λείπουν αρκετά πράγματα από αυτά που είχα, το οποίο δεν ξέρω που είναι, μάλλον όταν θα βγάζω τα πράγματα μου για να τα πάρω μαζί μου θα τα βρω. Οπότε ναι, λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε αρχικά να μιλήσουμε για το θέμα που ήθελα να σας πω και το θέμα το οποίο θέλω να μιλήσουμε είναι η προώθηση των βιβλίων. Και θέλω να μιλήσω και σαν συγγραφέας και σαν αναγνώστης. Έλαβα ένα σχόλιο σε ένα βίντεο μου στο TikTok της προάλλης. Δεν ήταν κακό, ξαναλέω, ήταν η γνώμη του ατόμου αυτού. Και δεν ήταν ούτε αρνητική ούτε επιθετική, θεωρώ, προς το πρόσωπό μου. Τουλάχιστον δεν το πήρα εγώ επιθετικά. Αλλά με έκανε να θέλω να μιλήσω για ένα ζήτημα. Και αυτό είναι το πώς ο συγγραφέας και κατ' επέκταση πώς ο αναγνώστης προωθεί ένα βιβλίο. Καταρχήν, θεωρώ ότι το άτομο που μπορεί να προωθήσει καλύτερα το βιβλίο του είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Γιατί αυτός το ξέρει από πάνω μέχρι κάτω, από μέσα προς τα έξω, τα ξέρει όλα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο συγγραφέας για να μπορέσει να προωθήσει το βιβλίο του πρέπει να το έχει ψάξει. Και πρέπει να ξέρει γιατί πράγμα μιλάει. Γιατί υπάρχουν αναγνώστες πολύ έμπειροι εκεί έξω που όντως ξέρουν γιατί πράγμα μιλάνε, όντως ξέρουν τι διαβάζουν και είναι κρίμα να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ο συγγραφέας θα πει κάτι το οποίο δεν είναι. Εγώ προσωπικά για τα δικά μου βιβλία έχω κάνει τεράστια έρευνα, πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ καιρό. Ό,τι και να σας λέω ότι είναι το βιβλίο μου, μπορώ να σας το αιτιολογήσω με πάρα πολλούς λόγους και με πολλά επιχειρήματα. Το ίδιο ακριβώς κάνω και για τα βιβλία τα οποία αγαπώ, διαβάζω και μου αρέσουν και θεωρώ ότι είναι από τα αγαπημένα μου. Οπότε λοιπόν, αν για ένα βιβλίο σας μιλήσω, το οποίο ξέρετε, ας πούμε, άμα σας μιλήσω για την Κασάνδρα Κλέρ, ξέρετε ότι το έχω ψάξει, άνθρωπε, το έχω δουλέψει, το ξέρω. Αν σας μιλήσω για τη Holly Black, το ίδιο. Οπότε, τι έκανα εγώ ουσιαστικά, ανέβασα ένα βίντεο που έλεγα για καλοκαιρινές προτάσεις και μια καλοκαιρινή πρόταση για μένα, γιατί εμένα αυτό το vibe μου βγάζει, είναι ο Σκληρόκαρδος Πρίγκιπας ή αλλιώς το Cruel Prince από τη Holly Black. Κυρίως και το Wicked King βγάζει πάρα πολλά καλοκαιρινά vibes, αλλά δεν ήταν αυτό που έκανε το άτομο αυτό να σχολιάσει. Αυτό που το έκανε ήταν το τύπο ότι είναι το απόλυτο enemies του lovers.
Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα το άτομο το συγκεκριμένο και τι θέλει να πει και τι θέλει να δείξει. Αυτό που μου έγραψε είναι ότι το Cruel Prince δεν είναι enemies to lovers. Το Cruel Prince για πάρα πολλούς λόγους είναι το απόλυτο enemies to lovers. Ξεκινάνε ξεκάθαρα σαν εχθροί και γίνονται ξεκάθαρα εραστές. Όχι μόνο αυτό, αλλά και όλη η τριλογία βασίζεται στον έρωτά τους και στα πάθη τους. Είτε αυτά είναι πάθη με άλλους ανθρώπους, είτε αυτά είναι πάθη για τη ζωή και για τις κατακτήσεις που θέλουν να κάνουν. Όλα και τα τρία βιβλία λοιπόν κινούνται γύρω από αυτά τα δύο, τον έρωτα των δύο πρωταγωνιστών και τα πάθη τους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι το απόλυτο enemies to lovers βιβλίο, από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι και την τελευταία σελίδα του Queen of Nothing, μπορείς να καταλάβεις ότι είναι enemies to lovers βιβλίο. Είναι όλα τα αντίθετα, είναι το σε μισό που γίνεται σε αγαπώ, το σε αγαπώ που γίνεται σε μισό και το αντίθετο. Είναι τρία βιβλία τα οποία είναι χαρακτηριστικά για αυτό το τρόπο και για αυτή την κατάταξη. Αυτό που μου είπε αυτό το άτομο μετά, γιατί εξήγησα για ποιο λόγο θεωρείται enemies to lovers, είναι ότι δεν υπάρχει τόσο romance μέσα στην τριλογία. Υπάρχει πολύ πολιτική ιντρικά, περιπέτεια και δράση, λοιπόν. Συμφωνώ. Υπάρχει πολύ πολιτική ιντρικά, υπάρχει πάρα πολύ δράση, υπάρχει πάρα πολύ περιπέτεια. Αυτό όμως δεν το αναιρεί το ερωτικό στοιχείο, δηλαδή δεν έχει σημασία αν έχει περισσότερο ρομάντζο ή περισσότερη περιπέτεια ή περισσότερο εκείνο ή περισσότερο το άλλο για να χαρακτηριστεί ένα βιβλίο. Από τη στιγμή που το ρόμαντς παίζει βασικό ρόλο στην υπόθεση, είτε αυτό είναι πολύ είτε είναι λίγο, θεωρείται ερωτικό, ρομαντικό, οπείτε το όπως θέλετε, ρόμαντς βιβλίο. Από τη στιγμή που ανήκει σε ένα φανταστικό κόσμο, το οποίο τον έχει δημιουργήσει από το μυαλό της ή συγγραφέας, είναι fantasy, είναι high fantasy. Και όχι μόνο αυτό, ανήκει στο είδος της φαντασίας στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είτε η φαντασία είναι πολύ, είτε η φαντασία είναι λίγη. Είτε υπερτερεί, είτε όχι. Από τη στιγμή που ένα βιβλίο έχει φαντασία, λέγεται φαντασίας. Από τη στιγμή που ένα βιβλίο έχει ρομάντζο και πλοκή εξαρτάται από αυτό, λέγεται ρομάντζο. Άρα υπάρχει η κατηγορία fantasy romance. Τώρα, θες να το πεις romance fantasy, θες να το πεις romantasy, θες να το πεις fantasy romance, δεν έχει σημασία. Τι υπάρχει περισσότερο δεν το κάνει είδος, δηλαδή δεν θα πω εγώ ότι είναι ένα romance με fantasy, με λίγο fantasy. Είναι fantasy, είναι romance, τελεία. Τουλάχιστον αυτό ισχύει για μένα, έτσι. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω είναι ότι καταλαβαίνω πάρα πολλές φορές τις ανησυχίες των αναγνωστών και των άλλων συγγραφέων όταν τους παρομοιάζουν το βιβλίο με κάτι που δεν είναι. Προσωπικά, και εγώ όταν έχω πει ότι το βιβλίο μου είναι New Adult Epic Fantasy Romance και κάποιοι πάνε και το γράφουν Young Adult και κάποιοι πάνε και το γράφουν σκέτο Fantasy ή κάποιοι άλλοι το λένε Romance, δεν με επηρεάζει. Γιατί δεν μπορώ εγώ να πάω να πω στον άλλον πώς θα παρουσιάσει το βιβλίο. Άρα είμαι εδώ για να σας πω ότι ο κάθε αναγνώστης, επειδή έχει μια διαφορετική ματιά και μια διαφορετική οπτική στο βιβλίο που διαβάζει, το παρουσιάζει και αλλιώς. Άρα, καταλαβαίνω την ανησυχία κάποιου το ότι το να το λέμε enemies to lovers, το να το φωνάζουμε ότι είναι romance, μπορεί να αποτρέψει κάποιον άλλον αναγνώστη από το να το διαβάσει. Γιατί ο άλλος αναγνώστης μπορεί να μην αγαπάει το romance, αλλά τελικά αυτό το βιβλίο να μην είναι μόνο romance, να έχει πάρα πολύ πολιτική μέσα, να έχει πάρα πολύ φαντασία, να έχει πάρα πολύ περιπέτεια και κάποιος, επειδή ακούει στο μυαλό του romance ή enemies to lovers, να πει «Α, αυτό δεν είναι για μένα». Ένα να είναι. Ένω να είναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το πράγμα. Ο κάθε αναγνώστης έχει το δικό του τρόπο να περάσει τις σκέψεις του και τη δική του άποψη. Οπότε, αν εγώ βγω και πω ότι για μένα το Cruel Prince είχε αρκετό ρομαντικό στοιχείο και ότι είναι ένα ξεκάθαρο enemies to lovers, καταλαβαίνω ότι εσένα μπορεί να σε επηρεάσει και να σε ανησυχήσει και να μην σ' αρέσει αυτή η προσέγγιση, αλλά για εμένα αυτό ήταν. Εννοείται ότι το άτομο αυτό δεν είναι ότι με έκραξε ή το οτιδήποτε, θέλω να το καθαρίσω αυτό. Και ούτε είμαι εδώ για να σου πω πώς θα παρουσιάσεις το δικό μου βιβλίο ή το οποιοδήποτε βιβλίο που έχεις διαβάσει. Είμαι εδώ για να σου πω ότι θα πρέπει να δέχεσαι όλες τις απόψεις και όλες τις παρουσιάσεις όπως αυτές έρχονται. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα εγώ να έρθει κάποιος και να μου πει αυτό είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, ενώ είναι ξεκάθαρα epic fantasy. Εντάξει, εννοείται, καταλαβαίνω ότι θες να το διορθώσεις και να το πεις. Αλλά αν ένα βιβλίο είναι enemies to lovers, απλά εσύ δεν θέλεις να λένε οι άλλοι τόσο πολύ το romance κομμάτι του, δεν μπορείς να του πεις ότι δεν είναι enemies to lovers, μα είναι enemies to lovers. Όπως και εγώ, αντίστοιχα, αν κάποιος μου γράψει το βιβλίο μου Young Adult,
Δεν πάω να του πω, κάτσε ρε φίλε, δεν είναι young adult, το βιβλίο είναι new adult, αφού οι πρωταγωνιστές είναι από 19 και πάνω. Δηλαδή, εντάξει, γράφει το, new adult. Όχι βέβαια, γιατί μπορεί σε αυτόν τον άνθρωπο η ιστορία, οι κινήσεις των χαρακτήρων, πώς να το πω, τώρα, οι αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι χαρακτήρες να του παραπέμπουν σε young adult βιβλίο. Και γι' αυτό θα πάει και θα το πει young adult. Πάρα πολλά young adult βιβλία δεν είναι young adult. Βλέπε το Nevernight που είναι ξεκάθαρα βιβλίο για ενηλίκους και είναι όλη την ώρα στο section του young adult για κάποιο άκυρο λόγο, δεν καταλαβαίνω γιατί. Ωστόσο κάποιοι θέλησαν και αποφάσισαν να το βάλουν εκεί, οπότε εγώ από τη δική μου πλευρά οφείλω σαν αναγνώστης και σαν συγγραφέας να το παρουσιάσω με τον καλύτερο σωστό τρόπο που θεωρώ για εμένα. Αλλά δεν θα πάω ποτέ να πω εσύ, κούλα, θα το λες και εσύ, adult fantasy. Άμα θες να το πεις young adult, πες το ρε παιδάκι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα βγω κι εγώ, θα το πω adult fantasy. Και αντίστοιχα παιδιά, οπότε, καλά δεν έχω κάνει καθόλου μάζαμα, απλά μιλάω. Και δεν ξέρω και αν βγάζω νόημα σε όλα αυτά ή αν θα παρεξηγηθεί αυτό που λέω, δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Δεν είμαι εδώ λοιπόν για να σας πω πείτε έτσι το βιβλίο μου, πείτε έτσι εκείνο το βιβλίο, πείτε εκείνο το άλλο. Ή προσέξτε πώς παρουσιάζετε τα βιβλία σας. Είμαι ακριβώς για να σου πω ακριβώς το αντίθετο. Ότι παρουσιάζετε τα βιβλία όπως εσείς αισθάνεστε. Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο, τι είναι αυτό το συνέστημα που σας βγάζει, ποιο είναι το highlight, ποιο είναι το κυρίαρχο, σε ποια κατηγορία εσείς θα το βάζετε. Και έτσι παρουσιάστε το βιβλίο. Γιατί η δική σας παρουσίαση είναι πάρα πολύ ξεχωριστή και πολύ διαφορετική από τη δική μου, από της Μαρίας, από της Χαρίκλειας, από της, δεν ξέρω κι εγώ, από του Γιώργου, από του Μιχάλη, από του οποιοδήποτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό οι παρουσιάσεις δεν είναι ποτέ αρκετές, γιατί ο κάθε άνθρωπος μιλάει σε κάποιον άλλον ξεχωριστά και ίσως με κάποιους ανθρώπους να είμαστε πιο κοντά σε μήκος κύματος από ότι με κάποιους άλλους. Οπότε η δική σας παρουσίαση ενός βιβλίου μπορεί να ξεχωρίζει και να μετράει πολύ περισσότερο από ενός που μπορεί να έχει 10.000 followers ή 100.000 followers. Δεν έχει σημασία λοιπόν πόσο διάσημος είναι, πόσο μεγάλος είναι, πόσο πολλούς followers έχει ή άμα είναι ο συγγραφέας του βιβλίου ή δεν ξέρω, το οτιδήποτε παιδιά. Σημασία έχει πώς αυτό το βιβλίο μίλησε σε σένα και με αυτόν τον τρόπο και με αυτές σου τις σκέψεις και τα συναισθήματα εσύ πρέπει να βγεις να το παρουσιάσεις, δεν πρέπει να ακούσεις κανέναν άλλον. Πρέπει να ακούσεις μόνο τον εαυτό σου και να μιλήσεις για αυτό το βιβλίο με τον τρόπο που σου μίλησε αυτό. Τι σου έβγαλε αυτό. Οπότε, ναι, αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο που ήθελα να συζητήσω μαζί σας. Σας παρακαλώ, πείτε μου τις απόψεις σας στα σχόλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και θέλω πάρα πολύ να ακούσω τι πιστεύετε. Θέλω να σας δείξω τα τέλεια αυτοκόλλητα που έχω εμπνευσμένα από το Night Court. Είναι απίστευτα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχω ίδια με την Αγάπη τη Φρόσο και την Κατερίνα. Και δεν έχει μόνο Night Court, έχει γενικά από όλο το universe τη Sarah J. Maas. Να, εδώ θα σας δείξω τον αγαπημένο μου Richard και τη θεάρα μου την Eileen. Τα ακόμη αυτοκόλλητα με ακόμη κάποιους χαρακτήρες, τον Rowan, το Inner Circle κτλ. Τα λατρεύω αυτά τα αυτοκόλλητα, δεν ξέρω αν θα τα χρησιμοποιήσω ποτέ. Τα αγαπώ, είναι πραγματικά τα πιο όμορφα αυτοκόλλητα που έχω βρει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω, αυτό είναι το κουτάκι μου με χάρακα, εννοείται διαβήτη, κόλλα, κόλλα, όχι τοποθέτηση προϊόντος, και αυτή την κόλλα που είναι σαν μπλάνκο και την κάνεις έτσι και κολλάει, ό,τι καλύτερο έχω αγοράσει, παιδιά. Πραγματικά έχει βοηθήσει άπειρα. Έχω και αυτά εδώ που είναι σαν love letters. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Θέλω να σας δείξω, κοιτάξτε λίγο τα αυτοκόλλητα, μικρή παρένθεση, που έχω με κάστρα. Δείτε λίγο πόσο πανέμορφα, υπέροχα είναι τα πήρα, γιατί μου θύμιζαν τέρμα νυμφαία ακαδημία και σίγουρα θα τα χρησιμοποιήσω σε κάποιο έτσι bullet journal. Πήρα και αυτά με τα φιλαράκια. Τέλεια. Βάζω σε αυτό το κουτάκι το οποίο το είχα πάρει, νομίζω, από το Illumicrate. Είναι τέλειο. Είναι το London από το A Darker Shade of Magic. Άλλη μια εκπληκτική σειρά από την οποία δεν βλέπω να παίζει καθόλου. Και έχω πετάξει μέσα όλα τα αυτοκόλλητα. Έχω πετάξει, σε εισαγωγικά. Οπότε θα βάλουμε και εδώ και τα υπόλοιπα αυτοκόλλητα που έχω, αλλά δεν έχω προλάβει να ανοίξω. Και κάποια κορτσάκια, γιατί βλέπω κάτι scrapbooking που κάνουν μερικές και μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε
Θέλω και εγώ να δω πώς θα το ενσωματώσω στο bullet journal μου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά πράγματα για scrapbooking, αλλά πάντα έκανα bullet journal γιατί πάντα κατέληγα να μ' αρέσει να ζωγραφίζω. Πάντα μου άρεσε από μικρή να ζωγραφίζω. Και πάντα γενικά ζωγράφιζα σαν παιδί. Τέλος πάντων, άκυρο όλα αυτά. Θα περιμένω να μου πείτε. Έχω πάρει και αυτά, τα οποία είναι πεταλουδίτσες, λουλουδάκια, πουλάκια, πάρα πολύ όμορφα. Να, δείτε εδώ ας πούμε τις πεταλουδίτσες. Σε άλλα νέα τελείωσα, το συνέβη ένα καλοκαίρι. Μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ. Ήταν πολύ έξυπνο, είχε το χιούμορ του, λάτρεψα. Δεν είχαμε το third act breakup που έχουμε συνήθως και οι πρωταγωνιστές χωρίζονται και καθένα σε πάει όπου να είναι και μετά ψάχνονται και τα σχετικά. Πραγματικά το θεωρώ κουραστικό λίγο στα βιβλία. Γιατί γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, τύπου μαλώνουν, κάτι γίνεται και μαλώνουν. Και έτσι χωρίζουν, δηλαδή θα μπορούσαν να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, κάτι άλλο. Οπότε χάρηκα που δεν υπήρχε αυτό. Λοιπόν, για το Insta Love σας έχω ξαναμιλήσει, δεν τα θεωρώ ακριβώς Insta Love. Το θεωρώ απλά ότι έδειξαν γρήγορα το ενδιαφέρον τους, το οποίο okay, δεν μου φάνηκε εμένα τόσο άσχημο όσο φοβόμουν στην αρχή. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μου άρεσε πολύ το πώς η Piper ανακάλυψε τον εαυτό της και παρά τις αμφιβολίες και τις δικές της αλλά και των ανθρώπων γύρω της κατάφερε όλα να τα νικήσει. Ήθελα να δω λίγα παραπάνω πράγματα, όπως θα ήθελα να ξαναδώ λίγο τη μητέρα της. Αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο έτσι, ας πούμε, όχι μου στήχησε, αλλά μου έλειψε. Δηλαδή, θεωρώ ότι σίγουρα θα έπρεπε να εμφανιστεί η κόρη της είναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, από το step dad δεν περίμενα και πολλά. Τι να κάνεις, τέλος πάντων. Μου άρεσε πάρα πολύ το τέλος, μου άρεσε πάρα πολύ η extra bonus σκηνή που είχε. Μου άρεσε γιατί μας δίνει στοιχεία για το επόμενο βιβλίο. Αυτά είναι γράμματα. Αυτά είναι για να βγάζω τα αυτοκόλλητα. Και πραγματικά ανυπομονώ για το επόμενο βιβλίο, το οποίο έχει υπέροχο και αυτό καλοκαίρινο εξώφυλλο. Το περιμένουμε το φθινόπωρο από τις εκδόσεις Κλειδάρχης, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Οπότε ναι, παιδιά, του δίνω 4,5 αστεράκια στα 5. Το highlight ήταν η εξέλιξη της Piper σε όλο το βιβλίο και η εσωτερική της δύναμη. Και γενικά το paper sparkle που είχε, το λάτρεψα όταν αναφέρθηκε αυτό στο βιβλίο, γιατί όντως θεωρούσε ότι είχε ένα paper sparkle. Ο πρωταγωνιστής μας ήταν Grumpy, εντάξει 100%, αυτή ήταν Sunshine, οπότε τέριαξαν με το αγαπημένο μας κοινό trope. Μου άρεσε πάρα πολύ το setting, μικρή πόλη, όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη μικρή πόλη, τους λάτρεψα έναν-έναν ξεχωριστά. Αυτά παιδιά, νομίζω ότι άμα θέλετε κάτι καλοκαιρινό και ανάλογο βιβλίο, τότε οπωσδήποτε να το διαβάσετε. Έχει και αρκετά spicy σκηνές, δηλαδή από τη στιγμή που αρχίζουν, που δεν αρχίζουν αμέσως, οπότε μην σας πω. Είμαστε σε φάση, well, you are dirty. Αλλά ναι, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Τα είχε όλα, είχε δράση, είχε έτσι λίγο αγωνία στο τέλος. Είχε εξέλιξη χαρακτήρα, είχε smutty shins και πολλές πιπεριές. Οπότε ναι, το λάτρεψα και με το παραπάνω και η Σοφία το ίδιο. Ανυπομονώ να μου πείτε τις απόψεις σας σε περίπτωση που το έχετε διαβάσει. Η αγάπη Clockwork Books είχε δίκιο και με το παραπάνω που το πρότεινε. Είμαι εδώ και το λέω να ξέρετε ότι αν το διαβάσετε θα το αγαπήσετε. Και είναι ακριβώς αυτό το καλοκαιρινό βιβλίο που χρειάζεσαι. Αυτά είχα για σας παιδιά. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε ένα like. Κάντε και ένα subscribe, με βοηθάτε πάρα πολύ. Οπότε σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!